Κύριε, χαίρετε. Πρώτος γύρος των βουλευτικών εκλογών χθες στη Γαλλία για τη συντριπτική νίκη του κεντροδεξιού συνασπισμού στον πρώτο γύρο, καθώς και για τις αντιδράσεις της επόμενης μέρας, θα μας ενημερώσει στη συνέχεια του δελτίου μας η ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι, Αν Υποδηματά. Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα των γαλλικών βουλευτικών εκλογών, ο Υπουργός Επικρατείας Ανδρέας Ανδριανόπουλος δήλωσε μεταξύ άλλων ότι ο σοσιαλισμός, η δημόσια παρέμβαση στην οικονομία και τα οράματα ανάπτυξης με μοχλό τις κρατικές παροχές, τη δημόσια γραφειοκρατία και τις βολεμένες συντεχνίες των κρατικών επιχειρήσεων ανήκουν πια στο παρελθόν. Αναφερόμενος στις αντιδράσεις της Ένωσης Συντακτών για το Πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τονίζει με ανακοίνωσή του ότι η Ένωση είχε από μακρού χρόνου το αυτονόητο καθήκον να ασχοληθεί με το ραδιοφωνικό σταθμό Sky. Και καταλήγει: έτσι, ίσως δεν θα φτάναμε στο σημείο ένας υπόδικος για εκτεταμένο λαθρεμπόριο πετρελαίου να μεταδίδει μαγνητοφωνημένες δηλώσεις ανώνυμης ακροάτριας που αποκαλούσε τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας γεννημένο εγκληματία. Εξάλλου, ο πρόεδρος της Διανάκωσης Στεφανόπουλος, αναφερόμενος στις διατάξεις του νομοσχεδίου που αφορούν τον τύπο, δήλωσε: τα ατομικά δικαιώματα έχουν επαρκή προστασία. Το ζήτημα είναι ποιος θα μας προστατεύσει από μια άθλια κυβέρνηση η οποία ψηφίζει νόμους. Στα Σκόπια συνεδριάζει εκτάκτως από το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ σε σχόλιο που μεταδόθηκε χθες το βράδυ από την κρατική τηλεόραση, αναφέρθηκε ότι επίκειται η εισδοχή του κρατηδίου στα Ηνωμένα Έθνη με το όνομα πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Εν τω μεταξύ, στις 18:30 και 19:30 ώρα Ελλάδα συναντώνται για το θέμα της εισδοχής των Σκοπίων στον ΟΗΕ με τον Γάλλο και τον Βρετανό μόνιμο αντιπρόσωπο στα Ηνωμένα Έθνη. Αντίστοιχα, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον οργανισμό Αντώνης Έξερχος και ο πρέσβης μας Γιώργος Παπούλιας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε για το θέμα ότι δεν υπάρχει νέα πρόταση και επανέλαβε ότι η ελληνική πλευρά εμένει στο σχέδιο απόφασης και στη θέση ότι η όλη διαδικασία αποτελεί ενιαίο πακέτο. Οι επόμενες εκλογές θα γίνουν με το ισχύον εκλογικό σύστημα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν ότι η κυβέρνηση μελετά την αλλαγή του εκλογικού νόμου. Για τους παλινοστούντες δήλωσε πως ισχύει ό,τι ισχύει για όλους τους Έλληνες που έχουν δικαίωμα ψήφου. Με την ευκαιρία του εορτασμού της 25ης Μαρτίου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής απίφθινε προς τους απόδημους Έλληνες μήνυμα, στο οποίο μεταξύ άλλων τονίζει: ο πανηγυρισμός για την εθνική ανεξαρτησία θα ήταν ανώφελος αν συγχρόνως δεν αντλούσαμε τα απαραίτητα διδάγματα από τους αγώνες και την κατάκτησή της. Αν δεν αξιοποιούσαμε την πείρα που συσσωρεύσαμε από τους αγώνες για την κατοχήρωσή της στη μακρά διαδρομή της εθνικής μας ολοκλήρωσης. Αγώνες που μας διδάσκουν ότι το έθνος μας μπορεί να επιτύχει τα πάντα όταν ομονοεί και παραμένει προσιλωμένο στα υψηλά ιδανικά του. Τον τέος Πρωθυπουργό Γεώργιο Ράλη δέχτηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχτηκε επίσης το Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Ευθύμιο Χριστοδούλου, ο οποίος τον ενημέρωσε για θέματα της αρμοδιότητός του. Να περάσουμε και πάλι στο διεθνή χώρο για να δούμε τις εξελίξεις στη Ρωσία και στην πρώην Ιουγκοσλαβία. Μαζί μου στο στούντιο η Ντίκη Μακαρίου. Ντίκη. Στη Μόσχα, το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ρωσίας συνεδριάζει για να εξετάσει την νομιμότητα της απόφασης του Μπορίς Γέλτσιν να αναλάβει ειδικές εξουσίες. Το Συνταγματικό Δικαστήριο συνέρχεται μετά από αίτημα του Κογκρέσου των Λαϊκών Αντιπροσώπων, το οποίο αντιτίθεται στην ενίσχυση των εξουσιών του Ρώσου Προέδρου. Στο δικαστήριο προεδρεύει ο Βαλερί Ζόρκιν, που έχει καταγγείλει την ενέργεια του κυρίου Γέλτσιν ως αντισυνταγματική και πραξικοπηματική. Η ενέργεια του Ρώσου Προέδρου προκάλεσε και αρνητικές αντιδράσεις μέσα στη Ρωσική Ομοσπονδία από ημιαυτόνομες δημοκρατίες. Οι ηγεσίες όμως των περισσότερων δημοκρατιών της κοινοπολιτείας των ανεξαρτήτων κρατών δείχνουν να υποστηρίζουν τον κύριο Γέλτσιν. Επόμενο δελτίο της ΕΤΕΝΑ, κυρίες και κύριοι, στις 18:00 το απόγευμα με τον Γιάννη Δασκαλάκη. Γεια σας.